Πάμε στον κύριο Ελευθερίο Κουσούλη. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Δακρυσμένος Εύζωνας. Θέλω να μου ερμηνεύσετε αυτή την προσωποποίηση των συλλογικών συναισθημάτων που αισθάνεται σήμερα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός στη διαδρομή του έχει επιδείξει ένα ασυμβίβαστο πνεύμα και ένα ελεύθερο φρόνημα. Αυτό το είδαμε στο όχι του 40. Το όχι δεν είναι μια λέξη, είναι μια πράξη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σωστό. Οι Έλληνες εκείνη την εποχή κινητοποιήθηκαν με ενθουσιασμό, αφοσίωση και πνεύμα θυσίας. Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και έγινε ελεύθερα, κανείς δεν τους πίεσε να το κάνουν αυτό. Ο πατέρας μου έχει διηγηθεί, ο πατέρας μου πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας και μου είχε διηγηθεί και έχω συγκρατήσει το πνεύμα εκείνο, το μαχητικό, το πνεύμα της αφοσίωσης και της θυσίας. Αυτή ήταν η χθεσινή μέρα που ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο τίμησε. Αλλά από την ημέρα αυτή η σημερινή Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ο σημερινός ανθρωπολογικός τύπος του σύγχρονου Έλληνα έχει μεγάλη απόσταση από εκείνον τον Έλληνα. Γιατί, κύριε Κουσούλη, γιατί αυτό το γιατί μας πονάει όλους, γιατί? Μας πονάει, μεσολάβησαν πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από τα ουσιαστικά δεδομένα που τη συγκροτούν. Αναφέρομαι στην ελληνική συνείδηση. Η ελληνική συνείδηση, δηλαδή τα στοιχεία που συγκροτούν την πατρίδα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι δύο πράγματα. Στο ερώτημα τι είναι η πατρίδα, έχω επιχειρήσει να το γράψω σε ένα βιβλίο μου με τίτλο «Σταθερή τόπη» το 2012, το έχω εξηγήσει. Είναι δύο πράγματα. Η πατρίδα είναι πρώτον τόπος γης. Έτσι. Είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε. Έτσι. Που βλέπουμε το φως, αναπνέουμε, συναντιόμαστε με τον υπαρκτό κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο τόπος γης η πατρίδα. Η πατρίδα είναι ένα δεύτερο σημαντικό καθαριστικό στοιχείο. Είναι τόπος συνείδησης. Έτσι, μπρο. Άρα η πατρίδα μας είναι δύο πράγματα. Είναι τόπος γης και τόπος συνείδησης. Μπράβο. Και τόπος συνείδησης. Άρα λοιπόν αυτό υπήρξε η Ελλάδα στη διαδρομή. Υπήρξε πρωτίστως μια συνείδηση ελληνική, αυτή που έγραψε την ιστορία. Από αυτή λοιπόν την ελληνική συνείδηση έχουμε απομακρυνθεί για πάρα πολλούς λόγους. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι έτσι όπως συγκροτήθηκε το λεγόμενο πολιτικό σύστημα ήταν και είναι ακόμη κυρίως εξουσιαστικό και κυριαρχικό. Το ενδιέφερε δηλαδή ως κεντρικό στόχος η άσκηση της εξουσίας, η κυριαρχία και απομακρύνθηκε από τα ουσιώδη. Ποια είναι τα ουσιώδη, αυτά που συνδέονται με τη σημασία, το περιεχόμενο και το νόημα της ύπαρξης. Με την έννοια λοιπόν που αυτή η εξουσιαστική ομάδα, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι απομακρύνονται από τα ουσιώδη, έχουμε στην πραγματικότητα προοδευτικά μια κυριαρχικότητα στη χώρα, μια ήττα της κοινωνίας που συντελείται προοδευτικά. Αυτό συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα. Παράδειγμα, με την προσδοκία της κοινωνίας ότι η εξουσία θα παρέχει πλούτο και με την έννοια αυτή συγκροτείται, συντελείται ένα συμβιβασμός αφού... Και τελικά παρέχει μόνο φτώχεια. Και τελικά παρέχει μόνο φτώχεια. Έχουμε λοιπόν, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κρατάω ότι είπατε, μια κοινωνία που αισθάνεται ετοιμένη και μειοψηφίες... Που είναι ηττημένη και έχει συμβιβαστεί με αυτή τη συνθήκη. Και μειοψηφίες. Και μέσα σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, αυτή που κρατάει, υπάρχουν εστίες ζωντανές, πρέπει αυτό να το αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν δηλαδή Έλληνες ως άτομα και ως ομάδες που έτσι ενεργούν ως μειοψηφικά ηφαίστεια στη σημερινή Ελλάδα. Κρατάνε ζωντανές πάρα πολλές ζώνες που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων απέναντι, θα έλεγα, και όσο βαρύ και αν ακουστεί, εναντίον της πρόθεσης, της διάθεσης και του στόχου της εξουσίας. Θα επανέλθουμε, κύριε Κουσούλη.